Ευχαριστούμε θερμά όλους εσάς που παρευρίσκεστε σήμερα εδώ και ιδιαίτερα τους συζητητές που είναι φίλοι, συνάδελφοι, φοιτητές του Στέλιου, καθώς και τους δικηγόρους μας που μας συμπαριστάθηκαν σε αυτή τη μακρόχρονη δικαστική διαδικασία. Θέλω καταρχήν να σας πω ότι η παρουσία σας μας υπενθυμίζει ότι όλα αυτά τα χρόνια εγώ και τα παιδιά μου δεν νιώσαμε ποτέ μόνοι. Είμαι η Βάσο Τσακανίκα, πρώην σύζυγος του Στέλιου και εκπροσωπώ και τα δύο μας παιδιά, τον Παύλο και την Αλεξάνδρα. Η προσωπικότητα του Στέλιου Αλεξανδρόπουλου αντανακλάται σε ένα απόσπασμα από τις τελευταίες του σημειώσεις. Γράφει λοιπόν: «Επειδή γνωρίζετε την προσωπική μου βιογραφία και την εμπειρία μου σε συλλογικές δημοκρατικές διαδικασίες, είμαι βέβαιος ότι δεν σας διαφεύγει ότι όταν έχω την πεποίθηση για το δίκαιο ενός ζητήματος, δεν υπολογίζω ποτέ το όποιο κόστος ή συσχετισμούς και μάλιστα σε πολύ δυσμενέστερες κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες. Είναι γνωστή άλλωστε η αντιδικτατορική του δράση, καθώς και η πολιτική του δράση μετά τη μεταπολίτευση. Ακόμα και όταν αργότερα δεν συμμετείχε σε κανένα κομματικό μηχανισμό και σχηματισμό, τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούσαν κυρίως τη μελέτη των ομάδων συμφερόντων στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης, τη μελέτη του χρόνου και της εργασίας με αναφορά στο έργο του Καρλ Μάρξ και τη μελέτη των κοινωνικών κινημάτων. Στις 3 Μαΐου συμπληρώθηκαν 7 χρόνια από το θάνατο του Στέλιου. Είναι πολύ δύσκολο για μένα, λόγω της συναισθηματικής μου φόρτισης, να εξιστορήσω τα γεγονότα που μας οδήγησαν σήμερα εδώ. Τον Απρίλιο του 2006, παραμονές του Πάσχα, του κοινοποιείται από την Βρετανία του Πανεπιστημίου Κρήτης η παραπομπή του στο ανώτατο πειθαρχικό όργανο των καθηγητών. Οι αγώνες του για διαφάνεια και αξιοκρατία στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο επιβραβεύονται με αυτόν τον τρόπο από την τότε διοίκηση του Πανεπιστημίου Κρήτης. Όλα ξεκίνησαν όταν λίγους μήνες νωρίτερα, μετά από καταγγελίες αριστούχων φοιτητών, ζήτησε να διερευνηθεί η διαδικασία επιλογής υποψηφίων για το μεταπτυχιακό του τμήματος Πολιτική Ανάλυση και Πολιτική Θεωρία. Μετά από στοιχεία που συνέλεξε με ιδιαίτερο κόπο και που συστηματικά αρνούνταν υπεύθυνοι να του κοινοποιήσουν, και αφού διαπίστωσε ότι οι καταγγελίες των φοιτητών ήταν απολύτως βάσιμες, υπέβαλε ενστάσεις στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών, αλλά και στη Σύγκλιτο Ειδική Σύνθεση του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπου απερίφθησαν χωρίς καν να συζητηθούν. Στον ίδιο δεν επέτρεψαν να υποστηρίξει τις καταγγελίες του. Αφού εξάντλησε όλες τις νόμιμες διαδικασίες στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου, υπέβαλε αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας και ενημέρωσε και τα πολιτικά κόμματα. Μετά από αυτό, ο Γιάννης Δραγασάκης υπέβαλε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή και ο τότε υφυπουργός απαντά ότι θα διαταχθεί έρευνα. Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα υπάρχει σιωπή. Εκ των υστέρων μάθαμε ότι διεξήχθη ΕΔΕ, χωρίς καν να τον καλέσουν να πει την άποψή του ή έστω αν θεωρηθεί ότι ήταν κατηγορούμενος να τον καλέσουν σε απολογία. Το κλίμα που καλλιεργεί όλο αυτό το διάστημα η ομάδα των υπευθύνων καθηγητών του μεταπτυχιακού ήταν εξαιρετικό άσχημα για το Στέλιο, που βίαινε μια κατάσταση απομονωτισμού. Στις 3 Μαΐου του 2006 πηγαίνει στη Γενική Συνέλευση για να γνωστοποιήσει την πειθαρχική του δίωξη. Δεν του επέτρεψαν καν να πάρει το λόγο. Μετά από παρέμβαση του συναδέλφου του Χριστόφορου Βερναδάκη, του επιτρέπουν, εντός εισαγωγικών, επιτέλους να μιλήσει και μάλιστα εκτός διαδικασίας. Διαβάζει το κείμενο της παραπομπής και στις τελευταίες σημειώσεις του επισημαίνει: «Θεωρώ συκοφαντικούς τους ανωτέρους ισχυρισμούς, θίγεται η προσωπική τιμή και η υπόλοιψή μου». Καταλήγει με τις φράσεις: «Δεν έχω τίποτα άλλο να πω με τους διώκτες μου». Μετά από λίγο βρίσκεται στο γραφείο του νεκρός. Ο Στέλιος άφησε την τελευταία του πνοή, προσπαθώντας να μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος μέσα στο χώρο του Πανεπιστημίου. Και τότε κάποιοι δεν ήθελαν να ακουστεί η αλήθεια. Μπορεί η φωνή του να σύγησε. Η ψυχή του όμως ζει μέσα μας και ο αγώνας του είναι ζωντανός μέσα από όλους όσους συνεχίζουν να μάχονται για δικαιοσύνη, ισότητα, αξιοκρατία και διαφάνεια. Ο αγώνας και η μνήμη του δικαιώθηκαν στην πανεπιστημιακή κοινότητα, στη συνείδηση της κοινωνίας και στην ιστορία. Ελπίζαμε και αγωνιστήκαμε για να καταγραφεί η αλήθεια και να αποδοθεί δικαιοσύνη και στις αίθουσες των δικαστηρίων. Η εμπειρία μας ήταν τραυματική. Όπως σημειώναμε σε δήλωσή μας κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της πρωτοβάθμιας δίκης, αυτή διεξάχθηκε σε κλίμα αστυνομικής τρομοκρατίας, με μια δημιουργία των ΜΑΤ να φυλάει εντός εισαγωγικών τους κατηγορουμένους και να πραγματοποιεί σωματικές έρευνες και περίπου να ανακρίνει όσους ήθελαν να παρακολουθήσουν τη διαδικασία. Με την έδρα να δηλώνει στις διαμαρτυρίες μας ότι δεν γνωρίζει ποιος διέταξε τα μέτρα. Δεχθήκαμε προσωπικές επιθέσεις, απειλές προς τους μάρτυρές μας, ύβρις προς τους συνηγόρους πολιτικής αγωγής,
και προσβολές προς απλούς πολίτες που προσέρχονταν για να παρακολουθήσουν μετεμποδίων τη δίκη. Δίνοντας την εντύπωση, η πρόεδρος του δικαστηρίου ότι παρήχε προστασία και κάλυψη σε όλη αυτή τη συμπεριφορά, ενώ αντίθετα φαινόταν να επιβραβεύει τα προσβλητικά σχόλια και την εκφοβιστική συμπεριφορά της άλλης πλευράς των κατηγορουμένων. Η αλήθεια της υπόθεσης βρίσκεται στις μαρτυρίες εκείνων που το δικαστήριο δεν θέλησε να ακούσει. Στα έγγραφα που το δικαστήριο δεν θέλησε να διαβάσει. Στα αδιάψευστα στοιχεία που το δικαστήριο δεν θέλησε να εξετάσει. Χαρακτηριστικό στο πλαίσιο αυτό η αποκάλυψη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ότι το δικαστήριο δεν είχε καν ελέγξει τα έγγραφα της δικογραφίας και έλειπε ένα ολόκληρο κυβότιο εγγράφων, το οποίο ακόμα αναζητείται. Δυστυχώς διαπιστώσαμε ότι οι θεσμοί δεν λειτουργούν πάντα ή δεν λειτουργούν συνήθως. Και ότι η υπόθεση του Στέλιου είναι ένα δείγμα για το πώς οι θεσμοί επιτρέπουν να λαμβάνονται κάποιες αποφάσεις που κρίνουν το μέλλον νέων παιδιών χωρίς ουσιαστικό έλεγχο. Και είναι αυτό ακριβώς που πρέπει να αλλάξει για να θεωρούμαστε ότι βρισκόμαστε σε ένα κράτος δικαίου.